Αγαπητά μπιφτέκια του διαδικτύου, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά ο ψυχιατρικός ορισμός της σχιζοφρένειας δεν είναι η πίστη σε δημιουργήματα της φαντασίας, η επικοινωνία με αυτά τα ανύπαρκτα δημιουργήματα, το να ακούς φωνές, το να βλέπεις οράματα κτλ. Μα ακριβώς αυτό δεν είναι οι θρησκείες. Δεν βασίζονται σε κείμενα που έγραψαν σχιζοφρενείς, δεν αγιοποιούν αυτούς τους ασθενείς και οι πιστοί δεν δείχνουν ακριβώς αυτά τα συμπτώματα. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αυτοί οι σχιζοφρενείς αρνούνται τη θεραπεία και αντί γι' αυτό απαιτούν φοροαπαλλαγές για την ασθένειά τους, κάνουν προσιλητισμό στα σχολεία, απαιτούν να έχουν λόγους στα κέντρα λήψης αποφάσεων και τόσα άλλα. Για την ασθένεια της θρησκείας και την οργανωμένη σχιζοφρένεια της Εκκλησίας θα μιλήσουμε αναλυτικά τη Μεγάλη Πέμπτη στις 10 το βράδυ σε μια ζωντανή εκπομπή στο Tapper TV με καλεσμένη την blogger Αόρατη Μελάνη. Δεν θέλω να προσδιοριστώ από το γεγονός ότι δεν πιστεύω στην ύπαρξη Θεού ή δεν ανήκω σε κάποιο θρήσκευμα. Αυτοί που προσδιορίζονται από αυτό είναι αυτοί που πιστεύουν. Οι υπόλοιποι, εγώ τουλάχιστον, απλώς δεν ασχολούμαι με το θέμα και δεν θα ασχολιόμουν αν δεν ήταν η θρησκεία τόσο πολύ παρούσα στη ζωή μας. Θα μιλήσουμε για το παγκόσμιο κίνημα της αθείας, για τον Richard Dawkins και τα αθεϊστικά λεωφορεία στην Αγγλία, για τους άθεους org και τις κινήσεις που γίνονται στην Ελλάδα, για το υπτάμενο μακαρονοτέρας, τη ροζ μονόκερο και το μεγάλο σουβλακέα, για τη σχέση της θρησκείας και των εκκλησιών με την τέχνη και για μια σειρά σχετικών θεμάτων. Θα προβληθούν βιντεάκια από το εξαιρετικά δυναμικό κίνημα των άθεων στο YouTube, αλλά και των κωμικών που μιλούν για τη θρησκεία και φυσικά θα συζητήσουμε ζωντανά μαζί σας στο chat του καναλιού. Όλα αυτά, Θεού επιτρέποντος, τη Μεγάλη Πέμπτη, 16 Απριλίου, ζωντανά στο Tapper TV. Ευλόγησον τέκνα μου. Believe in a life hereafter, a place full of endless bliss. It's something to greet with laughter, a thought we should all dismiss. To fall down and serve forever, to make sure your life is saved. It's clearly a fool's endeavor, it's more like a life enslaved. Godless and free, godless and free. Life without Jesus, no hell to tease us, no mystery. One life to live, there's no repeat. Don't need a God to be complete. Love one another, there is no other. Godless and free.